Λίγο ισχύει, κουραστήκατε λίγο, ήταν αρκετοί ομιλητές. Έτσι, αλλά θα τα πούμε πολύ σύντομα. Εμένα μου ζητήθηκε από την κυρία Περδικάκη να μιλήσω για 5-10 λεπτά για το θέμα της ινσουλίνης, που για όλους τους διαβητικούς, καλώς ή κακώς, είναι ένα πρόβλημα. Μάλλον το βλέπουν σαν πρόβλημα. Αυτό δεν φαίνεται πάντα ήδη. Πολλές φορές οι γιατροί από παλιότερα συνδύασαν την ινσουλίνη με μια τιμωρία. Αν δεν παίρνεις τα χάπια σου ή αν δεν προσέχεις, θα κάνεις ινσουλίνη. Και ο ασθενής το έβλεπε έτσι. Αλλά δεν είναι έτσι και ο γιατρός δεν πρέπει να αντιμετωπίσει την ινσουλίνη με αυτόν τον τρόπο. Για να μην καθυστερήσουμε, θα κάτσω από εδώ για να βλέπετε. Βλέπετε ότι για να αντιμετωπίσουμε το διαβήτη πρέπει ο γιατρός και ο ασθενής να συνεργαστούν και να αποφασίσουν για το τι ακριβώς θα ακολουθήσουν, ώστε να υπάρχει μια συμμόρφωση. Δεν έχει νόημα να πω εγώ κάτι και ο άλλος να πει μόλις βγει από την πόρτα ότι εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό και να μην το έχει πει, κοροϊδεύει τον εαυτό του και δεν θα έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Πρέπει λοιπόν να αποφασίσουμε ότι θα κάνουμε κάποια πράγματα. Να κάνουμε λοιπόν σωστή διατροφή όπως είπαμε, να κάνουμε άσκηση, να περπατάμε, να κινούμαστε. Να πάρουμε τα φάρμακά μας που στην αρχή για τους διαβητικούς τύπου 2, για αυτούς θα μιλήσουμε σήμερα, είναι χάφια. Αλλά πρέπει, ακόμα και αν δεν παίρνετε, οι περισσότεροι από εσάς δεν κάνετε ινσουλίνη. Είναι κάποιοι που κάνετε ινσουλίνη. Αλλά και αυτοί που ακόμα δεν την έχουν αρχίσει πρέπει να γνωρίζουν τι σημαίνει ινσουλινοθεραπεία, να μην τη φοβόνται, γιατί κάποια στιγμή στη διάρκεια της ζωής τους μπορεί να τη συναντήσουν. Τι είναι η ινσουλίνη, δύο λόγια. Είναι μια ορμόνη η οποία παράγεται στο πάνκρεας. Και ποια είναι η δράση της? Βγάζει τη γλυκόζη από το αίμα, τρώμε λοιπόν, αυξάνει το ζάχαρο στο αίμα και για να πέσει αυτό το ζάχαρο πρέπει να υπάρχει ινσουλίνη, να την πάρει από το αίμα και να την βάλει μέσα στα κύτταρα. Ο οργανισμός, όλη η λειτουργία του γίνεται μέσα στα κύτταρα. Και αυτά για να δουλέψουν θέλουν γλυκόζη. Αν δεν υπάρξει ινσουλίνη, δεν μπορεί να μπει η γλυκόζη μέσα, αυξάνει το αίμα και δεν μπορούμε να ζήσουμε στην ουσία. Γι' αυτό και οι διαβητικοί τύπου 1, πριν την ανακάλυψη της ινσουλίνης, πέθαναν, έτσι. Με τον τρόπο αυτό μπαίνει λοιπόν η γλυκόζη μέσα στα κύτταρα και πέφτει από το αίμα και μειώνεται τα επίπεδά της όταν υπάρχει ινσουλίνη. Όλοι οι διαβητικοί τύπου 1 κάνουν ινσουλίνη για να ζήσουν. Έτσι, δεν μπορούν να επιβιώσουν διαφορετικά. Κάνουν μια φυσιολογική ζωή. Υπάρχουν αθλητές, πρωταθλητές που τους ξέρετε όλοι, αλλά δεν ξέρετε ότι είναι διαβητικοί τύπου 1. Μικρά παιδιά, φίλοι και γνωστοί και το αντιμετωπίζουν μια χαρά γιατί έχουν αλλάξει τα πράγματα. Οι ινσουλίνες είναι πιο σύγχρονες και έχουν πολύ καλά αποτελέσματα. Το 90% όμως το διαβητικό είναι τύπου 2, είναι όπως οι περισσότεροι θα πάθουν διαβήτη και παράγουν ινσουλίνη μεν, αλλά υπάρχει στον οργανισμό τους αντίσταση στην ινσουλίνη, δεν μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν σωστά και έτσι χρειάζονται όλο το και περισσότεροι. Υπάρχουν διάφοροι γενετικοί παράγοντες που οθούν κάποιον να είναι διαβητικός, η κληρονομικότητα που ξέρετε όλοι, η διαδικασία της γύρανσης γερνάει το πάγκρεάς του και σε κάποιον δεν αποδίδει τόσο καλά. Ο ανθυγιεινός τρόπος ζωής, ειδικά η καθιστική ζωή και η παχυσαρκία. Αν κάποιος λοιπόν κάθεται όλη μέρα σε μια καρέκλα και έχει 20 κιλά παραπάνω πάρει τα τελευταία 10 χρόνια, μπορεί να κάνει διαβήτη. Και αν τα χάσει αυτά τα κιλά και αρχίσει να κινείται, να μην πάρει καν φάρμακα. Να ρυθμίζεται μόνο με τη διατροφή και την κίνηση. Και εδώ βλέπετε μια φωτογραφία που φαίνεται περίεργη. Εγώ θα παρομοιάσω το πάγκρεα σαν ένα κλιματιστικό μηχάνημα, το οποίο δουλεύει μια χαρά. Έτσι έχουμε καλοκαίρι. Έχει ζέστη λοιπόν το μεσημέρι, θα δουλέψει. Αν όμως κάνει μια εβδομάδα 40 βαθμούς και δουλεύει μέρα νύχτα, όπως το πάγκρεάς μας, όταν τρώμε συνέχεια γλυκά, όταν είμαστε με την καθιστική ζωή κτλ., εξαντλείται κάποια στιγμή, όχι σε όλους τους ανθρώπους, και δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες. Ανεβαίνει λοιπόν η θερμοκρασία, ανεβαίνει το ζάχαρο και τελικά το 1 τρίτο των διαβητικών τύπου 2, παρόλα τα χάπια που θα πάρουν, θα χρειαστούν ινσουλίνη. Δεν θα μπορεί να ρυθμιστεί με τη δίαιτα, την άσκηση και με τη αντιδιαβητική αγωγή και θα πάρουν ινσουλίνη. Όχι όλοι όμως. Υπάρχει όμως για την ινσουλίνη αυτό που λέμε ο φόβος του αγνώστου, όπως υπάρχει για όλα τα πράγματα. Λέμε τώρα θα κάνουμε ινσουλίνη. Αφού δεν ξέρουμε τι είναι αυτό, πώς δουλεύει, πώς θα το κάνω. Για θυμηθείτε όλοι μια φορά που δοκιμάσετε ένα φαγητό, πήγατε ας πούμε σε ένα Κινέζι και σας είπαν να δοκίμασε αυτό. Δεν ήσασταν επιφυλακτικοί. Δεν ξέρατε τι γεύση θα έχει, αν θα καίει, αν θα είναι περίεργο. Το ίδιο συμβαίνει με την ινσουλίνη. Μπορεί να είναι κάτι απλό. Μάλλον στο φαγητό μπορεί να δοκιμάσετε λοιπόν το κινέζικο και από τότε να ήταν το καλύτερό σας φαγητό. Δεν το είχατε δοκιμάσει δηλαδή για να ξέρετε τι πραγματικά συμβαίνει. Το ίδιο είναι όταν. Για θυμηθείτε όταν πήγαμε μπροστά σε μια οθόνη υπολογιστή, όταν δεν ξέραμε τι είναι ο υπολογιστής και πώς θα το μάθω εγώ και πώς θα μπω μέσα και πώς θα γράψω τις εξετάσεις ηλεκτρονικά. Όλα λοιπόν με μια εξοικείωση λύνονται και το ίδιο ισχύει και για την ινσουλίνη.
καθένας μας έχει σχηματίσει στο μυαλό του μια ιδέα. Βλέπετε μια νοσηλεύτρια εδώ, μια τεράστια ένεση, που νομίζετε ότι έτσι κάπως θα είναι η ενέση της ινσουλίνης. Δεν είναι όμως έτσι. Έτσι ήταν κάποτε. Έτσι ήταν κάποτε. Όταν πρωτοβγήκαν, αν βρούμε φωτογραφίες παλιές, οι σύριγγες ήταν τεράστιες. Η ινσουλίνη γιατί χορηγείται με ένεση, γιατί διασπάται στο είναι πρωτεΐνη και διασπάται στο στομάχι μόλις την πάρουμε σε χάβια. Γι' αυτό δεν μπορεί να το πετύχουμε αυτό. Εγώ θα ήθελα λοιπόν σήμερα να διαλύσουμε κάποιους μύθους, κάποιες ιδέες που έχει ο καθένας στο κεφάλι μας για την ινσουλίνη, όπως τους μύθους που είπε η κυρία Περδικά και γενικά για το ζάχαρο. Εγώ θα μιλήσουμε μόνο για την ινσουλίνη και να δούμε ποια είναι η πραγματικότητα. Το πρώτο λόγο που σκέφτονται κάποιοι είναι ότι η μετάβαση στην ινσουλίνη σημαίνει ότι απέτυχα στη διαχείριση του ζαχάρου μου. Δηλαδή, εγώ κάτι δεν έκανα καλά, δεν έπαιρνα καλά τα φαρμακά μου, έτρωγα παραπάνω από ό,τι έπρεπε, δεν κινιόμουν και εγώ φταίω που θα κάνω ινσουλίνη τώρα. Δεν ισχύει όμως αυτό, γιατί όπως σας είπα, η φυσική πορεία της νόσου για το 1 τρίτο των ανθρώπων είναι ότι ό,τι και να κάνουν δεν θα φτάνει τελικά η θεραπεία με τα χάπια και θα χρειαστούν ινσουλίνη για να ρυθμιστούν. Οπότε δεν φταίει ο ασθενής. Το δεύτερο είναι ότι το ότι κάνω ινσουλίνη, δηλαδή ότι έφυγα από τα χάπια και τώρα είμαι στην ινσουλίνη, σημαίνει ότι πεθαίνω. Σοβάρεψε η νόσος μου, έχω πολύ χάλια ζάχαρο. Σημαίνει όμως ακριβώς το αντίθετο, δηλαδή ότι ο κίνδυνος ενός διαβητικού για σοβαρές επιπλοκές, ακόμα και για θάνατο, οφείλεται στην υπεργλυκαιμία, στο αυξημένο ζάχαρο. Δεν οφείλεται στην ινσουλίνη, η ινσουλίνη είναι η ορμόνη που το ρίχνει. Άρα η ινσουλίνη βελτιώνοντας τη ρύθμιση του ζαχάρου, μας βοηθάει να μειώσουμε τον κίνδυνο να πάθουμε κάτι. Άρα όλο αυτό που έχουμε στο κεφάλι μας, ότι η ινσουλίνη μας οδηγεί στο κακό, είναι ακριβώς το αντίθετο. Λοιπόν, οι ενέσεις ινσουλίνης πονάνε πολύ. Βέβαια, όταν σου πει κάποιος που παίρνει χάπια, δεν έχει ξανακάνει ένεση, κάποιοι φοβούνται τις ενέσεις. Λες, θα πονάω. Και αυτό πρέπει να το κάνω κάθε μέρα, από μία ένεση, από δύο. Αυτό όμως δεν ισχύει. Γιατί? Γιατί η ινσουλίνη γίνεται στο υποδόριο λίπος. Δεν γίνεται σαν την ενδομική ένεση βαθιά στο μη, έτσι, που εκεί υπάρχουν νευρικές απολύξεις. Στο υποδόριο λίπος δεν υπάρχουν νεύρα για την αίσθηση του πόνου. Οπότε η ένεση δεν πονάει. Εκτός αυτό οι σημερινές βελόνες είναι τόσο μικρές και λεπτές που δεν νιώθεις καθόλου το τσίμπημα. Εγώ πάνω μου δεν είναι στυλό αυτό που έχω, είναι ένα στυλό ινσουλίνης. Πολλοί δεν το ξέρετε. Παλιά υπήρχαν σύριγγες, τώρα δεν χρησιμοποιούνται όλα αυτά σχεδόν. Όλες οι ινσουλίνες είναι σε στυλό για να είναι εύκολα προσβάσιμες, να τις έχει κανείς μαζί του, στο γραφείο του, στη δουλειά του. Και θα σας το δώσω αυτό για να δείτε τώρα. Από εδώ δεν βλέπει κανένα τη βελόνα. Αν τη δείτε από κοντά. Όσοι δεν φοράτε γυαλιά, μάλλον δεν θα τη δείτε πάλι τη βελόνα. Δεν τη νιώθετε καθόλου σχεδόν όταν κάνετε το τσίπημα. Εντάξει, θα κάνετε ένα γύρο να δείτε λίγο πώς είναι. Μην βάλετε το χέρι σας. Όχι, είναι καθαρή, αλλά δεν θα το αρέσει. Όχι, μην το τρυπηθεί έτσι, δεν είναι ο άλλος, γι' αυτό το λέω. Απλά να δείτε το μέγεθος και το πόσο λεπτή είναι, έτσι. Μια επόμενη ιδέα που κυριαρχεί είναι ότι με την ινσουλίνη θα πάρεις βάρος. Σε ένα βαθμό η ινσουλίνη είναι αναβολική ορμόνη και μπορεί κανείς να πάρει βάρος. Αλλά πότε, όταν δεν προσέξει με τη διατροφή του, όταν δεν ασκείται και όταν δεν κάνει κάτι άλλο εκτός από ινσουλίνη. Ένας λοιπόν ασθενής που κάνει ινσουλίνη και είναι παχύσαρτος και θέλει να χάσει βάρος, αν μειώσει τις θερμίδες που παίρνει και αυξήσει τις καύσεις του, δηλαδή περπατάει κτλ., θα έχει αρνητικό ισοζύγιο και μπορεί κανείς που κάνει ινσουλίνη να χάσει ακόμα και βάρος. Είναι λίγο πιο δύσκολο. Μια ακόμα ιδέα για να πιστεύω είναι ότι αν την αρχίσω θα είναι για πάντα. Για πολλούς στην αρχή δεν ισχύει αυτό. Γιατί? Γιατί αν ξεκινήσει η ινσουλίνη, σου ρυθμίσει το ζάχαρο και μετά εσύ αλλάξεις τρόπο ζωής και χάσεις τα 10 κιλά που είπαμε που έχεις παραπάνω και εκεί που ήσουν στο γραφείο κάνεις μισή ώρα περπάτημα την ημέρα, μειώνεις σιγά σιγά τις δόσεις και μπορεί να περάσεις πάλι στα δυσκεία ή να χρησιμοποιήσεις κάποια άλλα καινούργια φάρμακα σε συνδυασμό και να την διακόψεις την ινσουλίνη. Εντάξει. Το άλλο είναι ότι κάποιοι πιστεύουν ότι δεν μπορούν ποτέ να κάνουν ένεση στον εαυτό τους, δηλαδή να τρυπηθούν οι ίδιοι. Έτσι, το οποίο πάλι είναι μύθος, γιατί έχει διαπιστωθεί ότι παιδάκια από 4 ετών μέχρι 104, οι πολύ ηλικιωμένοι άνθρωποι που δεν βλέπουν, υπάρχουν ειδικά στυλόγια τυφλούς, έχουν ήχο για να μετράνε τις μονάδες. Οποιοσδήποτε άνθρωπος με σωστή εκπαίδευση πάντα, πρέπει να το δείξει ο γιατρός σωστά και η επισκέπτρια υγείας, μπορεί να μάθει να κάνει την ένεση. Και επίσης η ινσουλίνη θα μου ρίξει πολύ το ζάχαρο. Έχουν ακούσει και υπογλυκαιμίες ανθρώπους που πέφτουν σε κόμμα. Λοιπόν, αυτό λοιπόν είναι κάτι που είναι στο μυαλό μας πολύ διωγγωμένο και δεν συμβαίνει τόσο συχνά. Μάλιστα είναι πολύ σπάνιο γιατί όταν ένας διαβητικός τύπου 2 μπει στην ινσουλίνη, δεν κάνει τις γρήγορες ινσουλίνες που λέμε, μεταγευματικές που ρίχνουν γρήγορα το ζάχαρο. Κάνει ινσουλίνες μοντέρνες που είναι βραδείας αποδέσμευσης και ρίχνουν το ζάχαρο όλο το 24ωρο.
και έτσι δεν κάνουμε συχνά υπογλυκαιμίες. Είναι πολύ σπάνιο, συνήθως το αντιλαμβανόμαστε έγκαιρα και με μια καραμελίτσα ή με λίγο ζάχαρη διορθώνεται. Έτσι και δεν είναι αυτό το πράγμα που πρέπει να μας αποθαρρύνει από το να πάρουμε το σωστό φάρμακο. Δύο πρακτικές οδηγίες για το πώς χορηγούμε την ένεση και ο καθένας από εσάς όταν πρόκειται να κάνει σουλήν θα το δείξει ο γιατρός του αναλυτικά. Το στυλό σας το έδειξα, είναι πολύ πρακτικά. Η σωστή τεχνική είναι να κάνετε ένα τσίπημα όπως βλέπετε, να κάνετε δηλαδή μία πτυχή στο δέρμα, έτσι κάνουμε, γιατί δεν θέλουμε να πάει στο μη, θέλουμε να πάει στο υποδόριο. Οπότε κάνουμε μια τέτοια πτυχή και κάθετα βάζουμε την ένεση, είναι πολύ μικρή η βελόνα, οπότε δεν μπορεί να κάνετε λάθος, δεν μπορεί να φτάσετε βαθιά και εγχύεται το φάρμακο. Οι θέσεις που μπορούμε να κάνουμε τις ενέσεις είναι αυτές, γύρω από την κοιλιά εκτός από την περιοχή του ομφαλού, πίσω από τη βράχια, οπότε κανείς μπορεί να το κάνει μόνος του στο χέρι του, στους μυρούς και στους γλουτούς. Και καλό είναι να εναλλάσσουμε τις θέσεις, γιατί αν το κάνετε αυτό δεν πονάει η περιοχή, δεν κάνει υποδυστροφίες. Φανταστείτε αν αλλάζετε, βλέπετε στην κοιλιά μπορεί να κάνει 15 ενέσεις σε διαφορετικά σημεία. Οπότε περνάνε 15 μέρες μόνο με την κοιλιά του. Αν αλλάζει και τα άλλα σημεία θα κάνει στο ίδιο σημείο μια φορά το δίμηνο ένεση. Οπότε ο οργανισμός έχει επανέλθει πλήρως. Ευχαριστώ πάρα πολύ, δεν θέλω να σας κουράσω πολύ. Αν έχετε κάποια απορία, ευχαριστώ να μιλήσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Πατούρα. Εάν υπάρχουν ερωτήσεις, μπορείτε να στείλετε στην Οπτικός βέβαια, γιατί πρέπει να είμαστε να τελειώσουμε έτσι κάποια στιγμή. Παρ' όλα αυτά, ερωτήσεις δεχόμαστε γιατί είναι μια συζήτηση όπως είπαμε εδώ πέρα. Ορίστε. Μπορούμε μόνο με σουλήνη να λύσουμε το πρόβλημα και να παίρνουμε και χάρτια. Πολλές φορές τα χάρτια που δίνουμε μαζί με την ισουλήνη τα χορηγούμε για να μειώσουμε τις δόσεις της ισουλήνης. Βοηθάνε δηλαδή στο να λειτουργήσει καλύτερα. Αν κάποιος κόψει τελείως τα χάρτια, θα κάνει περισσότερες μονάδες. Μπορούν οι διαπιστώσεις. Τα χάρτια. Βεβαίως. Αν για κάποιο λόγο κανείς δεν μπορεί να πάρει δυσκία, θα κάνει μόνο ισουλήνη. Η διαβητική τύπου 1 κάνει μόνο ισουλήνη. Δεν παίρνουν δυσκία, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα σε αυτό. Έτσι. Άλλη ερώτηση. Τα χάρτια του ζαχάρου μετά το φαγητό πάντα. Θα τα πούμε τώρα, θα τα πούμε και στο τελείω. Για την ισουλήνη, υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση για όλα όσα μας είπε ο κ. Πατούρα. Όχι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πατούρα. Εξαιρετικός.